Καλώς ήρθατε στο βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βράδυ. Να ανοίξουμε τα δώρα! Κυρίως γιατί ανοίγουμε δώρα. Αυτό μας να καίει. Να τα ανοίξουμε επιτέλους! Ανοίγουμε πρώτα τα δώρα της οικογένειας, των ονών, των φίλων. Όχι, με συγχωρείς, εγώ πάω να κάνω το όνομα. Περίμενε. Το φίλων. Και στο τέλος έρχεται ο Άγιος Βασίλης, αργά, αργά, όταν αλλάξει ο χρόνος έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Τώρα θα ανοίξουμε τις μαμάς, του μπαμπά, των φίλων. Παρακαλάνε από χθες, σήμερα το πρωί λέγαν ήρθε η πρωτοχρονιά, σας παρακαλούμε, θα ανοίξουμε, μετά πήγε μεσημέρι, τώρα πια είναι βράδυ. Και αφού ήρθανε και οι τελευταίοι μας φίλοι, είπαμε ότι ναι, πρέπει να έρθει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ανοίξουμε τα δώρα! Σε παροξυσμό το παιδί μου, πάμε να ανοίξουμε τα δώρα! Δεν υπάρχει ψυχραιμία καμία. Καμία, όλες οι ηλικίες έχουν ορμήξει. Πού είναι το δώρο σου, μικρέ Παυλίτο? Πού είναι το δώρο σου, μικρέ Παυλίτο? Έχω. Έχει. Κάποιος θα σου πήρε κάτι. Αυτό φοβάμαι. Τι είναι, Φίλιππε? Τι σου πήρε η μαμά και ο μπαμπάς? Είναι αφεντικό κουτί. Μάικ, τι είναι, τι είναι? Αλήθεια! Πώς το έχεις δει? Μπάσκετ, Μάικ! Τι κάνεις πάνω στο δώρο του Μάικ? Αυτά εδώ είναι του Άρη, δώστε στον Άρη! Σ' αρέσει, το ήξερα ότι δεν σ' αρέσει. Πήρα γούνα στο κορίτσι μου, γούνα. Βέβαια, τέτοιες είμαστε. Τέτοιες είμαστε, Λεφέλη. Συγγνώμη, το σαλόνι μου, έχω να κάνω και ένα τραπέζωμα. Αν δεν σας πειράζει. Αυτό είναι του Άρη. Μία γενικά κανονική κατάσταση. Παύλο, πού είναι το δώρο μου? Εντάξει. Όχι, δεν βλέπω. Πήρες εσύ, ρε κουμπάρα, ευχαριστώ! Είναι, όπως πρόπερσι! Εντάξει, να το πρώτο μου δώρο. Και αυτό είναι δικό μου. Ναι. Πολλά δώρα. Μην το αλλάξω προς τα άλλα. Έλα μωρέ Παύλο, το θέμα είναι να το χαίρεσαι ένα δώρο σου. Θα κάνω unboxing, πρώτο unboxing ever στο κανάλι μου. Λοιπόν, εσύ είναι το γόρι σου. Μόνη σου το τήληξε. Όχι, έχει χωστεί πολλά. Τέλεια. Δώστε μου για το unboxing. Ευχαριστώ. Το έχουμε. Το άλλο και άλλο μέχρι. Wow, Μάι. Το έχετε. Πόσες τοποθετήσεις σε ένα βίντεο. Πολλές. Πού είναι το δώρο που σου πήρα? Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό δικό μου. Πού είναι το δώρο που σου πήρα? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πού το σκέφτες, πού το βρήκες? Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Ναι. Αλήθεια. Μπορείς να το χαλάς. Για άνοιξε να δούμε πώς σας φαίνεται. Φίλιππε, το δώρο που πήραμε στον μπαμπά, έλα. Δεν θυμάμαι τι είναι, μάλιστα. Για να δούμε. Μα ποιο θα τύλιξε εδώ πέρα? Τι τέλειο backpack! Το πέτυχα! Είναι αυτό που ήθελα! Έλα, αποκλείεται! Έλα, πλάκα κάνει! Τι τέλειο είναι! Δεν είναι! Λίγο μεγάλο δεν το πήρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Έλα, τώρα πραγματικά ποιος θα μαζέψει? Αυτός που επέμενε πάρα πολύ. Να ανοίξουμε τα δώρα. Ναι, ναι. Φίλιππε. Ναι, Φίλιππε, παιδί σας. Πολύ ωραίο χιουμόρ. Από τον παπά. Δηλαδή, ποτέ δεν θα το έλεγα αυτό. Ποτέ. Είστε δίδυμος. Ναι, ναι. Μάλιστα, τους ξέρω. Όχι, δίδυμα παιδιά. Τι σου πήρε, μωρό μου, να δω. Κοίτα. Το ήθελες πολύ. Ναι. Εντάξει, Θοδωρή. Ενθουσιάστηκε και με ένα δώρο, Μάικ. Ναι. Εγώ το έχω σε μαύρο. Ναι, το ανοίγουμε. Πώς σου φάνηκε το δώρο που σου πήραμε? Δεν μου το έχετε δώσει ακόμα. Αγκαλίτσα. Δεν νομίζω.
μη την εκκρίνετε όλα αυτά. Δεν θέλω. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Συγχρηστίδο.com. Βεβαίω. Αποθέτει προϊόντα και αυτό. Βεβαίω. Και σκίσιμο, βεβαίω. Πότε θα φάμε. Θα φάμε σε λίγο, γιατί παραλίγο να το κάψω το αρνάκι. Το ξέρω, κάτι μύρισα. Οπότε τώρα επιβιώνει. Τώρα τι κάνει, επιβιώνει. Επιβιώνει, ναι. Ποιο. Σχετικό είναι λίγο. Το αν έχει πεθάνει για το φάμε. Τι επιβιώνει. Επιβιώνει κάτι που ζει. Γιατί το έπεσε αυτό τώρα, ρε παιδί μου, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι έτσι. Ενώ θα το φας, θα σου πω εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, το δρόμο που είναι, το κανονικό. Ναι, το κανονικό. Ναι, το κανονικό. Σου άρεσε το Minecraft αυτό, τέλεια. Λοιπόν, το unboxing θα ξεκινήσω με το άντρα μου, το καμάρι μου. Η κορώνα στο κεφάλι μου, για να δούμε. Τι μου πήρατε, Φίλιππε, ξέρεις. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and... Εντάξει, το ζήτησα λίγο από μόνη μου. Αλλά μου το πήρε. Γιατί μου χάλασε το πορτοφόλι, Φίλιππε, και μου πήρε καινούριο μπαμπάς. Έλα, είναι τέλειο που είναι κόκκινο. Τελικά με ξέρεις λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Φίλιππε. Μην ρίξουμε αυτό. Ποιον είναι αυτό? Α, πες το, Βρενεφέλη. Για να δούμε. All I need is love. Πολύ σωστό. Γράφεις ό,τι θες. Ναι. Είναι τέλειο, θα το βάλω στο κανάλι, Νεφέλη. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την εφάγη, πάση. Δεν χρειαζόταν. Είναι τέλειο, θα το δείτε στο κανάλι. Πάλι από τα αγόρια μου. Εδώ. Oh, unicorn. Δεν το πήρα εγώ. Δεν το πήρε εσύ. Αχ, είναι σβίστρα, παιδιά, ναι. Σβίστρα, ναι. Το μάντεψα. Πού το μάντεψες? Εγώ το διάβασα, δεν το καταλάβαινα. Οπότε giant eraser. Τέλειο. Ναι. Φανταστικό. Μάικ, κοίτα. Το έχω δει. Α, το έχεις δει, το ήξερες ότι είναι δώρο. Επόμενο. Αυτό είναι από την Εύη και τον Ανδρέα. Το 2018 να σας φέρει αγάπη, τύχη, γέλια, αγκαλιές, ταξίδια, φιλιά, όνειρα, δημιουργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές είναι ευχές. Πολύ συγκεκριμένα. Ταραν. Α, και είναι planners. Ποιο θέλεις? Πάρε εσύ, αγάπη, διάλεξε ποιο θες. Νομίζω το like and boss να πάρεις εσύ. Νομίζω, ναι. Για να αισθανθώ λίγο. Θα πάρω εγώ αυτό, πάρε εσύ αυτό με τα νεύρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστούμε. Κάνετε τη ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό εδώ πιανού είναι, α, του Παύλου. Ρε Παύλο, πάλι ρούχο μου πήρες. Ρούχα κάνω. Δεν φοράω άλλα μπραντς. Ρε τι έχω πάθει, μια ζωή μου παίρνει ρούχα από το αγόρι. Στις Χριστιδουκό μόνο. Δαγκωτό. Εντάξει, εντάξει. Παρόλα αυτά. Εντάξει, άντε θα το βάλω στο σπίτι. Έχει άλλα πράγματα και τους απορούχα να τα αλλάξω. Εντάξει, το έκανα το unboxing μου, πώς σας φάνηκε. Είναι το πρώτο μου unboxing. Για πες και εσύ καναλάρχησα. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Ε? Το έκανες πραγματικά με μεγάλη επιτυχία. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό δεν είναι το unboxing τώρα, είναι κάτι άλλο. Μπράβο! Τέλειο! Πολύ καλά τα πήγα. Είσαι πραγματική καναλάρχηση. Είμαι, το έχω. Υπάρχει μια σχετική ψυχραιμία στο τραπέζι. Ένα σχετικό πανικό. Θες να δεις τι μαγείρεψα. Θες να δεις τι μαγείρεψα. Δεν γέμισα κοτόπουλα αυτή τη φορά. Θα σου δείξω μέσα. Έκανα κοτόπουλο τεριάκι για το γιο μου που τρώει κινέζικο κοτόπουλο. Για τον Ανδρέα. Και για τον Ανδρέα κυρίως που είναι αλλεργικός σε αυτό. Ανδρέα, καλό βράδυ. Καλή χρονιά να έχετε. Και ριζάκι και σούσι. Εντάξει, το σούσι το έκανε λίγο κακό. Κατσικάκι και σου πίτσα. Δεν θέλει, δεν σου είπα. Ναι, αυτό θα φάω. Έχει πόρτο μέσα. Πιστεύεις θα τη βγάλουμε τη βραδιά ή θα έρθει η πρόνοια? Θα τη βγάλουμε. Θα τη βγάλουμε. Α, διακοπή. Διακοπή ρεύματος. Όχι, παιδί. Μόνος. Καλή χρονιά, Παύλο. Καλή χρονιά σου. Καλή χρονιά, κουμπάρα. Πώς σας μπήκε ο χρόνος? Χαρούμενα. Όσο χαρούμενα σε μένα. Ποιο? Ποιο? Γιατί κοίτα, χρυσό είναι το 8. Χρυσό είναι το 8. Είναι 18. Ναι, αλλά πριν τα 17, άρα τώρα είναι το 8 μπήκε, που είναι πολύ τυχερό νούμερο. Γιατί είναι και το άπειρο.
Ας κόψουμε και την πίτα. Ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει. Δύσκολα. Δεν είναι τούτα. Θα συμφωνήσω. Γιατί κυρίως έχουμε χιούμορ σε αυτό το σπίτι. Πες, Παύλο. Χιούμορ. Πολλά κιλά. Κιλά χιούμορ. Λοιπόν, το φλουρί σκανταλωδός, μπορώ να το πω αυτό. Είναι σωστή λέξη, πιστεύεις. Ευχαριστώ, κι εγώ θέλω στέμα. Σκανταλωδός. Το φλουρί ήταν στο κέντρο, στο κέντρο της πίτας. Άρα μόνοι μας αποφασίσαμε ότι το έχουμε κερδίσει όλοι. Και εντελώς δημοκρατικά θα το πάρω εγώ. Γιατί είμαι και καναλάρχησα. Με παρακαλάει τόση ώρα ένα 9χρονο και του λέω όχι. Λέω όχι, εγώ θα το πάρω φλουρί. Είναι καλό κλείσιμο αυτό, πιστεύεις, για βίντεο. Πρέπει να είσαι αληθινή, Εύη. Κλείστε το βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά! Τίποτα. Τηλεόραση όλοι. Καλή χρονιά. Μπράβο, Μάικ μου. Σε ευχαριστώ. Εδώ το τραπέζι. Καλή χρονιά! Τίποτα, μόνοι μου, εντάξει. Καλή χρονιά, ρε παιδιά. Γιατί εσείς το ξέρω, ρουλιάζετε. Α, παιδί μου, θες καλή χρονιά. Δεν θέλω. Μπουκωμένη καλή χρονιά.